Φυτιλάκι του αρχιμανδρίτου Παύλου Παπαδόπουλου. Σηκωνόταν κάθε πρωί και πριν κάνει οτιδήποτε άλλο, κατευθυνόταν προς το προσκυνητάρι. Έκανε το σταυρό της αργά, ευλαβικά. Έπιανε με το δεξί της χέρι το μικρό ποτηράκι που χρησιμοποιούσε για καντήλι, το έφερνε στο αριστερό της χέρι και ξανά κάνε το σταυρό της. Το άφηνε απαλά πάνω στο τραπέζι που βρισκόταν εκεί δίπλα, άνοιγε μια μικρή μπιζουτιέρα που μέσα, αντί για χρυσαφικά, είχε θυμίαμα, καρβουνάκια, φυτιλάκια. Πρόσθετε λίγο λάδι, άλλαζε το φυτιλάκι, το άναβε, ψένοντας το άξιο νηστί, το τοποθετούσε και πάλι στο κέντρο του προσκυνταριού. Το παλιό φυτιλάκι με τη χαρτοπετσέτα δεν τα πετούσε στα σκουπίδια, είχε μια ειδική σακούλα. Όταν γέμιζε, την έπαιρνε και την έκαιγε σε μια άκρη της αυλής του σπιτιού της. Κάθε μέρα ο γιος της την πετύχαινε σε κάποιο σημείο αλλαγής του φυτιλιού. Αυτός πήγαινε πάντα βιαστικά στο μπάνιο να πληθεί, να ντυθεί, να πάει στη δουλειά. Ο πατέρας του τους είχε αφήσει εδώ και χρόνια. Μάλλον καλύτερα που έφυγε, μια και η καημένη του η μητέρα τράβηξε πολλά από τα μεθύσια και τις ασωτίες του. Την παρατηρούσε κάθε μέρα, κάθε πρωί, να ψέλνει, να θυμιάζει το σπίτι, να τον αποχαιρετά με το θυμιατό στο χέρι, να τον σταυρώνει καθώς αυτός απομακρυνόταν. Και πάλι την έβλεπε να ανοίγει απαλά τις κουρτίνες του παραθύρου και να τον παρατηρεί καθώς έμπαινε στο αμάξι. Μετά και αυτή ντυνόταν και πήγαινε στο ναό να ακούσει την ισχνή φωνή του ιερέα να ψένει τον όρθρο της ημέρας. Μέσα στο ναό καθόνταν όρθια κάτω από την αγιογραφία της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί στο στασίδι ακουμπούσε λίγο, έκλεινε τα μάτια της και έλεγε την ευχή. Μόλις τέλειωνε όρθρος, περίμενε τον ιερέα να πάρει την ευχή του. Έβαζε μετάνοια, φιλούσε το χέρι του και έφευγε. Το απόγευμα, καθώς γυρνούσε κουρασμένος από τη δουλειά, την έβρισκε είτε να κρατά το συναξάρι, είτε το προσευχητάρι. Του έβαζε να φάει, δεν του ρωτούσε πολλά, μόνο αν ήταν καλά, μόνο αν ήθελε κάτι και μπορούσε να το κάνει. Καθόνταν μαζί του και τον έβλεπε να τρώει, τον έβλεπε και χόρτενε και η ίδια. Χαιρόνταν όταν έτρωγε όλο το φαγητό στο πιάτο, μα χαιρόνταν περισσότερο εάν ζητούσε κι άλλο. Αν σήκωνε τα μάτια του, έβλεπε πάντα το χαμόγελό της. Σιωπηλή, ήρεμη, παρούσα, τέλειωνε το φαγητό του, έκανε το σταυρό της. Σηκωνόταν από το τραπέζι, πήγαινε στο σαλόνι, άνοιγε την τηλεόραση, έβλεπε ειδήσεις ή αθλητικά, μπορεί να τον έπαιρνε ο ύπνος εκεί και το βραδάκι σηκωνόταν, ντυνόταν και καθώς άναγε την πόρτα έλεγε «Μάνα, θα βγω». Η φωνή της ακουγόταν πίσω από την κλειστή πόρτα του δωματίου της. Έκαμε να τον προλάβει, μα τις περισσότερες φορές το λόγο της τον προλάβαινε ο ήχος της εξώπορτας. «Να προσέχεις, παιδί μου». Έμενε στην κλειστή εξώπορτα, όρθια, μόνη, σιωπηλή. Μετά από λίγο γυρνούσε στο δωμάτιό της. Δίπλα στο μόνο κρεβάτι της είχε ένα μικρό χαλάκι. Σήκωνε απαλά τη φούστα της,
Τα γόνατά της ακουμπούσαν χάμω. Το βλέμμα της έμενε καρφωμένο σε μία εικόνα της Παναγίας που είχε στο κομωδίνο της. Δεν άκουγες τίποτα να βγαίνει από το στόμα της. Δεν άκουγες φωνή. Μα αν ήσουν παρόν, θα έβλεπες τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα, να χαρακώνουν τα μαγουλά της, να κυλάνε στο λαιμό της και να χάνονται στην αλυσίδα του σταυρού της. Οι ώρες περνούσαν, 2, 3 και 4 ώρες, στα γόνατα, στο μικρό αυτό χαλάκι, στη μικρή αυτή κάμαρα. Ποτέ της δεν έκανε κήρυγμα στο γιο της, ποτέ της δεν τον ρωτούσε πού πήγαινε, με ποιους ήταν, τι έκανε. Την ανησυχία της την έκανε προσευχή. Το κλειδί στην πόρτα ακουγόνταν, ήταν ο γιος της, γύρισε, έκανε το σταυρό της, ακουμπούσε το μέτωπό της χάμω και έμενε εκεί μέχρι ο γιος της να μπει στο δωμάτιό του. Αφού έπεφτε για ύπνο, έκανε αυτή να σηκωθεί. Μα κάποιες φορές ήταν τόσο δύσκολο. Τόση ώρα στα γόνατα δεν αισθανόταν πλέον τα πόδια της. Προσπαθούσε στηριζόμενη στο κρεβάτι της. Κάποιες φορές ίσα ίσα που κατάφερνε να κουμπίσει το σώμα της στο στρώμα. Κάποιες άλλες φορές έμενε χάμω απλώντας τα πόδια της, περιμένοντας να κυκλοφορήσει και πάλι το αίμα. Την επόμενη μέρα η πόρτα του δωματίου του άνοιγε. Καθώς πήγαινε στο μπάνιο, την έβλεπε και πάλι να αλλάζει το φυτιλάκι. Και αυτό γινόταν χρόνια. Πάντα διακριτική. Είχαν μεταξύ τους μια συνδέουσα απόσταση, μια σχέση σεβασμού, κατανόησης, αλληλοπεριχώρησης. Ο καιρός περνούσε. Γνώρισε μια κοπέλα όμορφη, καλοσυνάτη, απλή. Την αγαπούσε πολύ ο γιος της. Και αυτή την αγάπησε πολύ. Την έφερε και στο σπίτι. Της είπαν ότι έχουν σκοπό να παντρευτούν. Η μάνα του σηκώθηκε. Έκανε το σταυρό της. «Να είναι ευλογημένο, παιδιά μου», είπε. Έπεσε στα γόνατα, έπιασε τα χέρια της κοπέλας και τα φίλησε. Τα φίλησε και τα γέμισε δάκρυα, δάκρυα χαράς. Πέρασαν μερικές ημέρες. Το πρόγραμμα στο σπίτι δεν άλλαξε μέχρι εκείνο το πρωινό. Ξύπνησε, βγήκε από το δωμάτιό του, μα δεν είδε τη μάνα του. Κοντοστάθηκε, έμεινε ακίνητος μερικά δευτερόλεπτα. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα, τα χείλη του ψέλιζαν μια λέξη, μα την επαναλάμβαναν αδύναμα, ψιθυριστά. Μα όσο πήγαινε η λέξη δυνάμωνε, μέχρι που η φωνή του έγινε κραυγή. «Μάνα μου», έλεγε και ξανάλεγε, έτρεξε στη μικρή της κάμαρα, άνοιξε την πόρτα, την είδε γονατιστή πάνω στο μικρό χαλάκι, ακίνητη, σιωπηλή, ήρεμη, χωρίς πνοή, με μάτια κλειστά, με το κομποσκίνι στα χέρια της. Είχε γύρει και ακουμπούσε στο πλάι του κρεβατιού. Το μικρό πορτατίφ ήταν ακόμα αναμένο, μπροστά της η εικόνα της Παναγίας. Γονάτισε δίπλα της, σταμάτησε να φωνάζει, σταμάτησε να κινείται κι αυτός και οι δυο πλέον ήταν γονατιστοί, μάνα και γιος, δίπλα-δίπλα. Μετά από μερικά λεπτά γύρισε, την είδε, της χάιδεψε τα μαλλιά,
την πλησίασε και την ασπάστηκε στα μάτια της, σε αυτά τα μάτια που ήταν ακόμα υγρά από τα δάκρυα της προσευχής της, της νύψης που βίωνε. Τα δικά του μάτια είχαν γίνει κόκκινα από την αλμύρα των δακρύων του. Η όψη του όμως ήταν ειρηνική, όπως της μάνας του. Σηκώθηκε, πήγε προς το προσκυνητάρι, πήρε με το δεξί του χέρι το καντιλάκι, άλλαξε το φυτιλάκι, έκανε το σταυρό του, μετά ειδοποίησε τους συγγενείς.